Και γι' αυτό το λόγο έχω καλέσει στην τηλεφωνική μου γραμμή και τον ευχαριστώ για μία ακόμα φορά τον στρατηγό εν αποστρατεία Γεώργιο Επιτίδιο, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής. Στρατηγέ μου, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Μακάτε, καλή εβδομάδα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βέβαια, καλά θα ήταν, τα λέγαμε με διαφορετικές συνθήκες, αλλά κοιτάξτε να δείτε πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά, έτσι. Λοιπόν, δεν πάμε καθόλου καλά, τα βλέπετε τα πράγματα, τα ξέρετε, τα ζείτε κι εσείς από εκεί μέσα. Από τη μια μεριά έχουμε αυτά με τους Τούρκους και από την άλλη έχουμε και από της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα του Προέδρου, του καινούριου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, από πού να αντέξεις βέβαια όλα αυτά τα χτυπήματα? Κοιτάξτε, αυτό είναι αναμενόμενο, όπως έχει πλέον αντιληφθεί όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς το βλέπουμε γιατί είμαστε στην πηγή των γεγονότων, της λήψης των αποφάσεων. Η Ελλάδα έχει στοχοποιηθεί παντιοτρόπως εδώ και πολλά χρόνια και γι' αυτό βλέπετε ότι η επιβολή των μέτρων του μνημονίου δεν ήταν συμπτωματική, δεν ήταν κάτι περαστικό, είναι κάτι προσχεδιασμένο με αποτέλεσμα να καταστραφεί και να εξαθλιωθεί ο ελληνικός λαός, τόσο ώστε να δεχτεί να εκχωρήσουν οι κυβερνήσεις τους, αυτές οι οποίες υπέγραψαν τα μνημόνια και έχουν γίνει όργανα των ξένων δυνάμεων, να εκχωρήσουν όλο τον εθνικό πλούτο. Αυτός ήταν ο σκοπός και ευτυχώς που υπάρχει κόσμος που αντιστέκεται, ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς ως κόμμα Χρυσή Αυγή που από την πρώτη στιγμή αντιστεκόμαστε και υλοποιούμε αυτή ακριβώς την θέληση αντιστάσεως του ελληνικού λαού και προσπαθούμε να αντιδράσουμε. Τώρα είπατε για τον καινούριο πρόεδρο. Πριν πάμε εκεί, στρατηγέ μου, αν θέλετε. Δεν ξέρω, με ακούτε καλά? Σας ακούω, ναι. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, του ακουστικού σας, να ακούγόμαστε δυνατά και καθαρά. Και από την άλλη, πριν το προχωρήσουμε το θέμα και πάμε εκεί στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος είπε αυτά τα ανιστόρητα πράγματα, θα ήθελα να μείνουμε λιγάκι στα θέματα των ημείων. Από τη μια μεριά είδαμε την κίνηση των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι πραγματικά νομίζω, έτσι τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες είχαμε εμείς ως δημοσιογράφοι, έγκαιρα και έγκυρα αντιλήφθηκαν το γεγονός και αντέδρασαν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Ουσιαστικά με τις προκλήσεις αυτές οι οποίες μέρα μεσημέρι βέβαια οι Τούρκοι τώρα και με την παρουσία των στρατηγών κάνανε βόλτα εκεί στα Ήμια. Τι θα συμβεί δηλαδή αν πάμε δηλαδή σε κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια ξέρω εγώ νυχτερινή λέω εγώ επίσκεψη? Κοίταξε, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι Τούρκοι ούτως ή άλλως ήταν ανέκαθεν και θα εξακολουθήσουν να είναι επιθετικοί και προκλητικοί απέναντί μας, γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εδώ και 40 τόσα χρόνια μετά το 1974, τους έχουμε επιτρέψει, οι πολιτικές ηγεσίες δηλαδή, τους έχουν επιτρέψει να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο γιατί δείχνουν να τους φοβούνται. Κάποια στιγμή όμως βεβαίως θα αντιδράσουν όπως αντέδρασαν και τώρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν, είναι και πάντοτε θα είναι οι άγρυπνοι φρουροί του έθνους, παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν, έχουν και την απαιτουμένη γνώση και την απαιτουμένη ισορροπία ψυχική αλλά και τον επαγγελματισμό να παρακολουθούν με ψυχραιμία τα όσα συμβαίνουν και να αντιδράσουν κατάλληλα. Αυτό έγινε και τώρα στα Ήμια. Οι Τούρκοι με την πολιτική που ακολουθούν και με τα κάζους μπέλη που λένε εναντίον της Ελλάδος και κυρίως με την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι υπάρχουν περιοχές στο Αιγαίο που είναι οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες, δηλαδή περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει σαφές καθεστώς διεθνές. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και η συνθήκη της Λοζάνης αλλά και η συνθήκη των Παρισίων, τα ξέρετε καλά αυτά τα πράγματα, αναγνωρίζουν την κυριαρχία της Ελλάδος σε όλο το Αιγαίο, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, πλην βεβαίως της νήσου Τενέδου και Ήβρου και των λαγουσών νησών που έχουν δοθεί στην Τουρκία. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, όμως οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι, όπως είπα και προηγουμένως, το δισταγμό αλλά και ένα απαράδεκτο φοβικό σύνδρομο που έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, προσπαθούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους εντυπώσεις. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι, να είστε βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα η οποία δεν θέλει να έχει προστριβές με την Ελλάδα είναι η Τουρκία. Βέβαια, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος. Μάλιστα.
δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ νομικής φύσεως μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, με εξαίρεση την υφαλοκρηπίδα που και αυτοί οι Τούρκοι δεν την αποδέχονται. Αυτό το οποίο ζητά ο Τούρκος στην πραγματικότητα είναι να πάρει εδάφη που ανήκουν στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι απειλή και διεκδίκηση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Οι Τούρκοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό το πράγμα και ξέρουν και πολύ καλά ότι όσο διστακτική, όσο φοβισμένη και αν είναι η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα τα οποία θα έχουν ως συνέπεια την απώλεια εδάφους της ελληνικής επικράτειας. Άρα λοιπόν ξέρουν πολύ καλά μέχρι πού μπορούν να το φτάσουν. Εμείς δυστυχώς δεν κινούμαστε ανάλογα. Πάντως προχθές αντέδρασαν σωστά. Κάποια στιγμή θα υποχρεωθούν να το κάνουν αυτό. Και όσο πιο πολύ ενημερώνεται ο κόσμος για αυτά τα θέματα, τόσο καλύτερα είναι. Τόσο θα ξέρει δηλαδή τι πρέπει να περιμένει και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πιέζει. Βεβαίως. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο στους φίλους και τις φίλες αφενός μεν ότι μιλάμε με τον στρατηγό εν αποστρατεία Γεώργιο Επιτίδιο, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του κόμματος της Χρυσής Αυγής. Κύριε ευρωβουλευτά, κύριε στρατηγέ μου, από τη μια μεριά έχουμε το γεγονός αυτό, από την άλλη όμως έχουμε και την επέτειο. Γιατί πριν από 21 χρόνια ακριβώς τέτοιες μέρες είχε ξεσπάσει η λεγόμενη κρίση των ημείων. Και αν θέλετε να διαβάσω και ένα συγκεκριμένο άρθρο από έναν κατά τα άλλα πρώην στρατιωτικό αλλά αναλυτή με σοβαρές αν θέλετε περγαμηνές στα θέματα αυτά, τον Σάββα τον Καλεντερίδη, φαντάζομαι ότι τον γνωρίζετε. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώην στρατιωτικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή αρθρογραφεί. Λοιπόν, αναφέρει μεταξύ άλλων, και θα ήθελα έτσι να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα μένουν εντυπώσεις και από την άλλη μεριά υπάρχει και η παραπληροφόρηση. Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος χειρίστηκε μία από τις σπουδαίες, αν θέλετε, υποθέσεις, το θέμα του Οτσαλάν τότε, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Από την άλλη, λοιπόν, λέει ο άνθρωπος, ο Σάββας Καλεντερίδης, πρώην στρατιωτικός, επαναλαμβάνω, ο οποίος παραιτήθηκε με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, ο οποίος ήταν και πράκτορας κάποια στιγμή στην Τουρκία. Ενεργούσε για λογαριασμό της χώρας μας. Λοιπόν, λέει μεταξύ άλλων σε ένα άρθρο του, το οποίο το έχω και πρωτοσέλιδο αν θέλετε, χθες το είχα συγκεκριμένα, ότι κατά την άποψή του ήταν μια φτιαχτή κρίση που εξυφάνθηκε σε κάποια γραφεία της Ουάσιγκτον, που επέλεξαν στην Ελλάδα και στην Τουρκία τις μαριονέτες που θα πυροδοτούσαν τις εξελίξεις που κατέληξαν σε μία εθνική ήττα για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρεται, στρατηγέ μου, ο Σάββας ο Καλεντερίδης, ότι ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σιμίτης, άβουλος και δηλός, σύρθηκε από τις εξελίξεις με αποτέλεσμα η Ελλάδα να απολέσει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχία στη Μικρή και τη Μεγάλη Ήμια. Και αναφέρεται συγκεκριμένα στα γεγονότα τότε που έγιναν, δηλαδή, λέει τότε ο διοικητής του λόγου σε μονάδα της Καλύμνου που ήταν υπεύθυνος για τα δύο αυτά ελληνικότατα νησιά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ήταν υποχρεωμένος να τα επισκέπτεται με πλωτό μέσο, να αποβιβάζεται, να επιθεωρεί το χώρο και τις μεταλλικές ελληνικές σημαίες που ήταν ορθωμένες και να αναφέρει σχετικά στους ανωτέρους του την κατάσταση που επικρατούσε σε αυτά. Μετά την κρίση των ημείων η Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, απεμπόλησε το δικαίωμα αυτό, χωρίς μέχρι σήμερα οι πολίτες να γνωρίζουμε τι αποφάσισε και ποια συμφωνία υπόγραψε ο τότε πρωθυπουργός με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, στρατηγέ μου. Είναι σοβαρά θέματα, κύριε Μαρκάτε, και επιτρέψτε μου και να σας ευχαριστήσω αλλά και να σας συγχαρώ, διότι τα φέρνετε στην επιφάνεια για να μην τα ξεχνάει ο κόσμος. Βεβαίως είναι έτσι ακριβώς όπως τα παρουσιάζει και τα αναλύει ο κύριος Καλεντερίδης, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά, όπως και όλοι οι στρατιωτικοί πλέον, γνωρίζει πολύ καλά τι ακριβώς συνέβη εκείνη την, δεν την έλεγα αποφράδα, αλλά οπωσδήποτε θλιβερή νύχτα που απαιτήθη η γύμνια της πολιτικής ηγεσίας μας. Το άβουλο στοιχείο του χαρακτήρος του κάθε ανθρώπου που διαχειριζόταν θέματα, αλλά και διαφορία του για σοβαρά θέματα. Βεβαίως έχει ευθύνες και η στρατιωτική ηγεσία της εποχής εκείνης, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε αναλύσει και στον κόσμο. Είχαμε ένα τακτικό πλεονέκτημα, το απολέσαμε και τέλος καταλήξαμε σε αυτό το οποίο ανέφερε και ο κ. Καλεντερίδης, ότι απεμπολίσαμε ένα κυριαρχικό δικαίωμά μας. Αυτό λοιπόν δίνει μια πολύ εσφαλμένη εντύπωση
κυρίως τους Τούρκους, αλλά και στους ξένους που δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες, ότι μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν και ότι αν μας αγρίψουν λιγάκι, στο τέλος θα επιτύχουν αυτό το οποίο θέλουν. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, είναι και οι υπόλοιποι. Και οι Αλβανοί και οι Σκοπιανοί και όλοι οι γείτονές μας έχουν αντιληφθεί ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, όπως είπα και προηγουμένως, είναι φοβικές, είναι διστακτικές, δεν θέλουν να εφαρμόσουν, να απαιτήσουν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από τους γείτονες, να το εφαρμόσουν πρώτοι σε αυτές. Και έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο που στο τέλος, όσο υποχωρούμε, επειδή κάποια στιγμή δεν μπορούμε να υποχωρούμε συνεχώς, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πολεμική ισχύ, εάν χρειαστεί. Σκοπός είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, όχι να τον δεχθούμε και να προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε τότε, όταν είναι αργά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που μας λέτε, στρατηγέ μου, και είστε ο μόνος ειδικός και κατάλληλος να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Φαντάζομαι ότι τα έχετε ζήσει και όλα στο πετσί σας. Βέβαια, όμως, από την άλλη πλευρά, είδαμε και τις δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών. Εντάξει, καλά ήτανε. Είδαμε και τον κύριο Βίτσα, διαβάσαμε και τη δήλωσή του. Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά και το γνωρίζουμε από τις συνθήκες, βεβαίως, ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Από την άλλη όμως δεν είδαμε κάτι να γίνεται προς αυτή τη μεριά, δηλαδή κάποια ανακοίνωση. Είδαμε τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Από την άλλη όμως, και το λέω σε εσάς γιατί είσαστε στην Ευρωβουλή και ίσως ενδεχομένως θα χρειαστεί να παρέμβετε σε αυτό το θέμα. Ή τελικά είμαστε Ευρώπη ή δεν ξέρω και τι είμαστε, να το ξέρουμε τουλάχιστον, να γνωρίζουμε από πού να πρέπει να φυλαχτούμε. Γιατί τώρα θα έρθει η συζήτησή μας για το θέμα αυτό των ανιστορήτων δηλώσεων του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του σημερινού, του Ιταλού. Σας ακούω. Κοίταξε, το ότι είμαστε Ευρώπη από την αρχαιότητα. Άλλωστε σε εμάς οφείλεται και η ονομασία Ευρώπη. Μάλιστα. Είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε εάν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, δεν διεκδικήσουμε, αν δεν απαιτήσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην θέλει μόνο να είμαστε εμείς συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αλλά να είναι και αυτή απέναντί μας. Το ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης, αυτό δεν λέει τίποτε, διότι ακόμη και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν αυτοί, εννοώ, δεν λέει τίποτε με την έννοια ότι δεν θα τα προστατεύσει κανείς άλλος πλην ημών. Διότι ακόμη και το ΝΑΤΟ, το οποίο παρενέβη για το λαθρό μεταναστευτικό, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να παρέμβει, εκείνο που θα κάνει θα είναι να παίρνει όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες που φεύγουν από την Τουρκία και να τους οδηγεί με ασφάλεια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν τέτοια προστασία των συνόρων δεν τη θέλουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, άρα ναι, πάλι εμείς ευθυνόμαστε για ό,τι συμβαίνει εις βάρος μας, επειδή δεν διεκδικούμε αυτό το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο Ιταλός πολιτικός, ο καινούριος πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα. Μη σας εκπλήσουν, διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολιτικοί, αλλά και πολιτικοί κάντιδες. Με την έννοια ότι λένε πάντοτε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει ο συνομιλητής τους. Είχε πάει στα Σκόπια και αυτά τα οποία είπε, όχι διότι είναι ανιστόρητος, σίγουρα όχι, αλλά διότι ήθελε να χαϊδεύσει τα αυτιά των Σκοπιανών για να πει αυτά τα οποία είπε. Και να γίνουν θετικά αποδεκτός από αυτούς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, πώς συμπεριφέρεται ο άλλος, αλλά το τι κάνουμε εμείς. Αυτή η δήλωση του κύριου Ταγιάννη έγινε πριν από ένα και περισσότερο χρόνο. Μάλιστα. Γιατί δεν υπήρχε αντίδραση τότε? Εμείς που έχουμε υπηρετήσει στον στρατό, ξέρουμε ότι στα πυρομαχικά υπάρχουν οι πυροσωλήνες μετεπιβραδύνσεως. Τώρα στην πολιτική βλέπουμε ότι υπάρχει και αντίδραση μετεπιβραδύνσεως. Όταν φάνηκε αυτή η δήλωση του κ. Ταγιάννη, μετά από ένα και χρόνο αντέδρασαν κάποιοι Έλληνες πολιτικοί. Δεν είναι πολιτική αυτή. Υπενθυμίζω ότι εμείς οι Ευρωβουλευτές Χρυσής Αυγής, από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας στο Ευρωκοινοβούλιο, το πρώτο θέμα το οποίο θέσαμε ήταν ότι είναι απαράδεκτο να λέγονται τα Σκόπια Μακεδονία. Ταράξαμε γυμνάζοντα είδωτα. Δεν σας κρύβω ότι πολλοί προηγούμενοι συνάδελφοί μας, προηγούμενοι Ευρωβουλευτές από τα άλλα κόμματα, είχαν υπογράψει πάρα πολλά χαρτιά που αναφορούνταν τα Σκόπια Μακεδονία χωρίς να αντιδράσει κανένας. Όταν αντιδράσαμε εμείς και θέσαμε το θέμα και αφυπνίστηκε ο κόσμος, τότε άρχισαν να αντιδρούν και αυτοί, για να μην μας αφήσουν εμάς το μονοπόλιο του να αντιδρούμε και να αγωνιζόμαστε για τα εθνικά θέματα. Άρα λοιπόν υπάρχει και υποκρισία εδώ.
Αυτό λέω. Ανάμεσα στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός, αν ερχόταν στην Ελλάδα, θα μας έλεγε για τον Μέγα Αλέξανδρο, τον μεγάλο πρόγονό μας κτλ. Δηλαδή, ακολουθείτε μια τακτική πολιτικαντισμού, αλλά αυτοί οφείλουμε. Μα δεν είναι σοβαρά πράγματα, στρατηγέ μου, αυτά τα πράγματα. Μα δεν... Στρατηγέ μου, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δει ιδιαίτερα από έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ανέβηκε στον ανώτερο, αν θέλετε, βαθμό εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσον όμως αντέδρασαν και τα υπόλοιπα, αν θέλετε, ελληνικά κόμματα που υπάρχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ακούσαμε να υπάρχουν κάποιες φωνές, εν πάση περιπτώσει, διαμαρτυρίας για αυτά λεγόμενά του. Ή εν πάση περιπτώσει. Ναι, κάποιοι ευρωβουλευτές αντέδρασαν τα άλλα κόμματα, γι' αυτό σας μίλησε προηγουμένως για αντίδραση με δεπιβραδύνσεως. Μάλιστα. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου. Εάν ήταν και αν έπρεπε να αντιδράσουν, έπρεπε να αντιδράσουν από την πρώτη στιγμή. Όταν αυτός έκανε αυτές τις δηλώσεις. Και ξέρετε ότι αυτός ο πρόεδρος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, πρόεδροι, αντιπρόεδροι κτλ., είναι ευρωβουλευτές που ανήκουν σε πολιτικές ομάδες. Μέσα στις πολιτικές ομάδες και συγκεκριμένα στην πολιτική ομάδα του Λαϊκού Κόμματος, από το οποίο προέρχεται ο κύριος Σταγιάννη, υπάρχουν πέντε Έλληνες ευρωβουλευτές, είναι της Νέας Δημοκρατίας, και δύο Κύπροι. Άρα λοιπόν, 7 άτομα που έπρεπε, επιτρέψτε μου την έκφραση, σχηματικό είναι αυτό, να τον έχουν πιάσει από το λαιμό και να του πούνε μη διανοηθείς. Να πεις κάτι εις βάρος της Ελλάδος ή να αποκαλέσεις τα Σκόπια Μακεδονία ή να πεις κάτι για τις υπόλοιπες χώρες, τις γειτονικές που έχουν απαιτήσει από την Ελλάδα, διότι εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα σε ξεμπροστιάσουμε. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν αντιδρούν. Και εκεί τους αφήνουν να λένε ό,τι θέλουν. Και αφήνουν μετά σε εμάς. Και καλά κάνουν βέβαια, ότι εμείς είμαστε και η τελευταία γραμμή αμήνης, έτσι. Λοιπόν, να αντιδρούμε σε οτιδήποτε θίγει τα εθνικά συμφέροντα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι μιλάμε πάντα με τον στρατηγό εν αποστρατεία, κύριο Γεώργιο Επιτίδιο, ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής. Κύριε ευρωβουλευτά μου, στρατηγέ μου, να σας βάλω μια ανωτελεία στην κουβέντα που έχουμε, να περάσω σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι κάποιοι παίζουν πάλι με τη φωτιά. Κάποιοι θέλουν να μας βάλουν σε περιπέτειες. Δεν εξηγείται διαφορετικό όλα αυτά μαζεμένα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πάμε σε διαφημίσεις, στρατηγέ μου, και ερχόμαστε πάλι να τα πούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο Γαλαξία FM 92,1 στην εκπομπή Προβληματισμοί. Επιμέλεια παρουσίαση Χάρης Μαρκάτος, διαφημίσεις και πάλι σε λίγο εδώ. Τρέψαμε λοιπόν εδώ στο Γαλαξία FM 92,1 στην εκπομπή Προβληματισμοί. Επιμέλεια παρουσίαση Χάρης Μαρκάτος. Έχω την τιμή να φιλοξενώ στην τηλεφωνική μου γραμμή τον αντιστράτηγο, μάλλον στρατηγό εν αποστρατεία πλέον, και ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, κύριο Γεώργιο Επιτίδιο, ο οποίος συζητάμε για αυτά τα πάρα πολύ δυστυχώς σημαίνοντα πράγματα τα οποία απασχολούν τη χώρα μας, και το βλέπω αυτό, στρατηγέ μου, και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών ημερήσιων εφημερίδων. Αρκετά το θέμα αυτό ψηλά, το που το πάνε οι Τούρκοι δηλαδή και τα λοιπά. Βεβαίως είναι και τα άλλα τα θέματα, όπως είπαμε προηγουμένως. Είπαμε για αυτό το θέμα πολύ σωστά των δηλώσεων που έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Και το λέω αυτό διότι είδαμε και τη Μάλτα, στρατηγέ μου, να αναγνωρίζει τώρα τα Σκόπια, εν πάση περιπτώσει, σαν Μακεδονία, στρατηγέ. Αυτό είναι όντως κάτι το οποίο... Παράξενο και οξύμορο, θα έλεγα εγώ. Παράξενο, δημιουργεί εντυπώσεις και γεννά ερωτηματικά. Γιατί ακριβώς έγινε τώρα. Ακριβώς. Μας βρήκανε χαλαροί τώρα και βαράνε από παντού, εγώ λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι και αυτό. Διότι είπαμε προηγουμένως τι συμβαίνει και ποια είναι δυστυχώς η στάση της εξωτερικής πολιτικής μας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, που προκαλεί αίσθηση. Είναι το γεγονός ότι μετά από 26 χρόνια ανεξαρτησίας των Σκοπίων, απεφάσισε ξαφνικά η Μάλτα να τα αναγνωρίσει με το συνταγματικό του όνομα, ως δηλαδή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιατί? Διότι η Μάλτα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν είχαν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία, και φυσικά και η Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν,
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν κάθε δικαίωμα εντός εισαγωγικών οι Σκοπιανοί να χαίρονται, αλλά γεννώνται κάποια ερωτηματικά. Βεβαίως. Και αυτά ακριβώς τα ερωτηματικά τα έθεσα με μια ερώτηση που έκανα στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μάλιστα. Θα απαντήσουν βεβαίως. Λοιπόν, και ρωτούσα τα εξής τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο το έκανε τώρα η Μάλτα αυτό το πράγμα. Και βεβαίως. Την κίνηση. Να ρωτήσω. Το ερώτημα είναι. Συγχωρέστε με λίγο. Μισό λεπτό, μην χάσουμε την μπάλα. Από ό,τι γνωρίζω, η Μάλτα θα αναλάβει κάποια στιγμή και ουσιαστικά τα ενία της Ευρώπης, έτσι. Ήδη έχει αναλάβει από 1η Ιανουαρίου την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το ερώτημα. Άρα ο λόγος της είναι πολύ βαρύνουσα σημασίας. Ως προεδρεύουσα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή η Μάλτα. Οπότε, ύπουλο χτύπημα. Βέβαια, για να δω το ερώτημα, πόσο αμερόληπτη θα είναι η Μάλτα ως ασκούσα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα που έχει σχέση με τις διαπραγματεύσεις, την ένταξη των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών για την ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, έτσι. Αυτά πρέπει να... Στρατηγέ μου, συγχωρέστε με. Αυτά πρέπει να λέγονται, διότι δεν περνάνε στα μεγάλα κανάλια αυτά τα πράγματα. Δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται και το παιχνίδι είναι στημένο. Είναι σικέ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Οπότε από εκεί και πέρα το τρίτο ερώτημα είναι αν υποθέσουμε ότι η Μάλτα δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μεροληπτήσει υπέρ των Σκοπίων. Με ποιο τρόπο θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν είναι τρία ερωτήματα που τα έχω θέσει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια ερώτηση. Μάλιστα. Περιμένουμε απάντηση, δεν ξέρουμε αν θα απαντηθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό, γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, βρίσκουν ευκαιρία όλοι τώρα και προσπαθούν να προβάλλουν τα εθνικά του συμφέροντα εις βάρος των δικών μας συμφερόντων, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν αντιδρούμε. Έτσι. Έχουμε και τους Αλβανούς, στρατηγέ μου, έχουμε και τους Αλβανούς τώρα. Ακριβώς. Για να κλείσουμε με τη Μάλτα, έπρεπε να προκαλέσει συναγερμό και άμεση επίθεση από την ελληνική διπλωματία. Να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξηγήσει και από την ίδια τη Μάλτα. Τέλος πάντων. Τώρα, σε ό,τι έχει θέσει σχέση με τους Αλβανούς, και αυτοί διαχρονικά είναι προκλητικοί απέναντι μας. Διακατέχονται από ένα μεγάλο ιδεατισμό, θέλουν να φτιάξουν τη μεγάλη Αλβανία, και αν και επισήμως δεν το λένε, ανεπισήμως η εκάστοτε κυβέρνηση όχι μόνο υποστηρίζει αυτές τις ακραίες τοποθετήσεις και τα στοιχεία που τις μεθοδεύουν, αλλά δεν κάνει και τίποτα, δεν τα καταδικάζει. Τα αφήνει να υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θέλει απάντηση και βεβαίως θέλει μια δυναμική αντιμετώπιση από την ελληνική πολιτεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι κακά τα ψέματα πληροφορηθήκαμε ότι η ποινή που τους έριξαν 60 μέρες φυλάκιση τώρα, μάλλον χάδι ήτανε για κάποια τέτοια θέματα τα οποία αν θέλετε λένε και είπανε και είδανε και το φως της δημοσιότητας ότι είναι κατευθυνόμενα, δηλαδή τους δεν είναι τυχαία που τα κάνανε έτσι, ξέρετε, υπό μορφή αστεϊσμού ή εν πάση περιπτώσει για να βγάλουν αναμνηστική φωτογραφία. Είναι κατευθυνόμενες αυτές οι ενέργειες και πράξεις, διότι δεν είναι και οι μοναδικές που έχουν συμβεί με άλλους τέτοιας καταγωγής. Στρατηγέ μου. Και δεν είναι. Βεβαίως και είναι σημαντικά αυτά, τα ξέρει όλος ο κόσμος και γι' αυτό δεν αναφερθήκαμε λεπτομερώς στο θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την διοικητική μηγή που επευλήθη από πλευράς, επαναλαμβάνω, διοικητικής αντιμετωπίσεως του θέματος, ήταν και η μεγαλύτερη ποινή που μπορούσε να επιβληθεί, δεν μπορούσε, εξάντλησαν τα όρια της δικαιοδοσίας τους, της ποινικής. Άρα λοιπόν, της πειθαρχής, συγγνώμη, δικαιοδοσίας τους και ο αρχηγός αλλά και ο υπουργός. Άλλο είναι το θέμα. Αυτό που δεν θέξα, το ηθικό δηλαδή, μέρος. Πρέπει να πιάσουμε, βεβαίως. Πρέπει να πιάσουμε να δούμε κατά πόσον αυτά είναι μεθοδευμένα και είναι και κατευθυνόμενα. Έτσι, διότι, έτσι στρατηγέ μου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, υπάρχουν περίπου 12.000 νεαροί αλβανικής καταγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, εδώ γεννώνται πολλά ερωτηματικά. Καταρχάς, εάν οι άνθρωποι αυτοί ενεργούν βάσει σχεδίου, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει όταν πάρουν εντολή να αποσυντονίσουν τον ελληνικό στρατό, την ελληνική άμυνα. Βεβαίως. Λοιπόν, ούμοι γέννητο στρατηγέ μου, χρειαστούν οι ένοπλες δυνάμεις να αναπτυχθούν. Έτσι, βεβαίως. Για τον χύψιο μέγα λόγο, λέω εγώ. Άρα, λοιπόν, τι θα γίνει όταν έχεις το φίδι στον κόλπο σου.
έχουμε ουσιαστικά την πέμπτη φάλαγγα από τώρα έτοιμη μέσα στα τείχη. Ο εχθρός βρίσκεται εντός των πυλών πλέον. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι που και εδώ αυτό ανάγεται στην ανοχή την οποία έχει δείξει, αλλά και στην αδιαφορία της ελληνικής κυβερνήσεως ή αν θέλετε και τα σύνδρομα τα διάφορα, τα πολιτικά από τα οποία διακατήχονται όλοι αυτοί, που έδιναν ανεξέλεγκτα την ελληνική ηθαγένεια. Έτσι, έτσι στρατηγία, γιατί αυτοί ανέπτυξαν το φίδι στον κόρφο του καθενός μας. Και ειδικά της χώρας μας. Άρα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το θέμα. Πού δίνουμε την ηθαγένεια. Εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα, μάλιστα, η δική μας θέση είναι ότι πρέπει στους ανθρώπους αυτούς να αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια και να απελαθούν. Ξέρετε κάτι, κύριε Βαρκάτε, ο Ναπολέον έλεγε το εξής. Εάν θέλετε να τιμωρείτε. Όχι συχνά, να μην τιμωρείται συχνά, να τιμωρείται αυστηρά. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιβληθεί μια αυστηρή ποινή, η οποία θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε εκδηλώσεις τέτοιου είδους περιστατικών. Διότι, ναι μεν, είναι ο νεονικός παρορμητισμός και εν πάση περιπτώσει η απειρία όθησε τα παιδιά αυτά να κάνουν αυτή την ενέργεια. Όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό είναι ένδειξη, αν όχι απόδειξη, ότι ενεργούν βάσει σχεδίου. Αυτό λοιπόν οφείλει να το εξετάσει όχι τόσο ο στρατός, όσο οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Πρέπει να έχουμε, αλλά δυστυχώς οι μυστικές υπηρεσίες τις χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν πολιτικούς αντιπάλους. Τις χρησιμοποιούν για να εξηφαίνουν σχέδια συνωμοσίας και προβοκάτσεις κατά της Χρύσης Αυγής, του τρίτου πολιτικού σε δύναμη κόμματος της χώρας. Βεβαίως, άρα λοιπόν, όλα αυτά που αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πρέπει να στραφεί η προσπάθεια των αρχών. Όχι να κυνηγάνε ανεμομήλους και φαντάσματα, ανύπαρκτα, να κυνηγάνε τα πραγματικά περιστατικά. Θέλω να μείνω... ευθύνη. Αυτή ναι. είναι η αποστολή τους. Θέλω να μείνω λίγο στο... παρακολουθούν τι λέει ο τάδε βουλευτής Χρυσής Αυγής με τον φίλο του ή τη φίλη του. Θέλω να μείνω όμως λιγάκι σε αυτό το θέμα των Αλβανών στρατιωτών, οπλητών, εν πάση περιπτώσει. Διότι είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δηλώσεις από τον τέος, αν θέλετε, στρατιωτικό εισαγγελέα, τον Κωνσταντίνο Δάφνη, ο οποίος ουσιαστικά ήταν καταπέλτης. Και μιλάμε από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σε αυτή τη θέση του εισαγγελέα, ο οποίος έχει βγάλει αυτή την απόφαση που έβγαλε σήμερα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτός, ο συγκεκριμένος στρατιωτικός εισαγγελέας, ο τέος, μίλησε ουσιαστικά ότι για την πράξη των Αλβανών οπλητών δεν πρέπει να επιβληθεί καμία απολύτως ποινή, αλλά αφαίρεση της ελληνικής ηθαγένειας των οπλητών και των οικογενειών τους και άμεση απέλασή τους στην Αλβανία. Δεν το είδαμε όμως να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Διότι μιλάμε για αυτά τα θέματα τα οποία έχουν αρχίσει και φαίνονται, ξεκαθαρίζουν κάποια στιγμή και βλέπουμε ότι δεν ήταν τυχαία αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός, κύριε Μαρκάτε, και μην περιμένετε ότι θα το δείτε. Θα δείτε μια τέτοια αξιοπρεπή και ελληνοπρεπή απάντηση από την κυβέρνηση. Πάντως προς τιμή του τέος στρατιωτικού εισαγγελέα για αυτή τη δήλωσή του στα κανάλια. Βεβαίως, έτσι έπρεπε να γίνει και πολύ σωστά το επισήμανε ο κύριος εισαγγελέας αυτό το πράγμα. Όμως ποιος θα τον ακούσει και κυρίως ποιος θα αποφασίσει να κάνει αυτό που ακριβώς είναι και η θέση. Το αυτονόητο δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, που είναι ζητούμενο. Αυτονόητο. Έτσι, διότι αν δεν, προσέξτε να σας πω κάτι, δεν υπάρχει αυτή η τιμωρία, μάλλον θα τα ξαναδούμε αυτά τα περιστατικά. Δεν θα πάρουνε το μήνυμα αυτό που πρέπει να το πάρουνε. Ναι, αυτό είναι αναμενόμενο. Αν συμβεί έτσι όπως περιμένουμε δυστυχώς ότι θα συμβεί, δηλαδή να μείνουμε εκεί στα διοικητικά μέτρα, από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα αποθρασύνουμε οποιονδήποτε θέλει να επιβουλεύεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και να θίγει την πατρίδα μας. Και μιλάει ένας άνθρωπος, ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω τώρα. Διαβάζοντας το ιστορικό του ανθρώπου, του τέος στρατιωτικού εισαγγελέα του Δάφνη του Κώστα, ο οποίος είχε υπηρετήσει και ήταν ο μοναδικός στρατιωτικός εισαγγελέας που εκπροσωπούσε τη χώρα μας στα Τύρανα. Προσέξτε να δείτε, και μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος τα γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα από μέσα. Βέβαια. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, δεν πρέπει να τα συζητάνε μεταξύ τους.
σε τόσο σοβαρά θέματα, σε θέματα τα οποία άπτονται με την ασφάλεια της χώρας, της πατρίδας. Λέω εγώ. Δεν ξέρουμε τι συζητούν, κύριε Βαργάτε. Το άσχημο είναι ότι βλέπουμε τι κάνουν. Ή μάλλον τι δεν κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό έχω ξανασυζητήσει, αν θέλετε, στην εκπομπή εδώ και από τον διεθνολόγο, τον στρατηγικό αναλυτή, τον Θανάση τον Δρούγο, ο οποίος και αυτός αναρωτείται, έχει τις ίδιες απορίες με εσάς. Και λυπάμαι που το λέω για άλλη μια φορά. Γιατί παιχνίδια με την πατρίδα δεν μπαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πρέπει να γίνεται ούτε καν να περνάνε από το μυαλό μας. Δεν πρέπει να πέσουμε με τη φωτιά. Η πατρίδα πάνω απ' όλα. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Βαργάτε. Το θέμα είναι, όπως είπαμε κατ' επανάληψη, τι αίσθηση και τι εικόνα δίνουμε προς τα έξω. Όταν τους δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπόσικοι και χαλαροί, αυτό θα μας κάνουν. Λέει κάποια στιγμή τι θα κάνουν, θα φωνάξουν λίγο, αλλά στο τέλος θα περάσει το δικό μας. Και αυτό είναι το επικίνδυνο σημείο, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, όταν φτάσεις με την πλάτη στον τοίχο, τότε θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει και ο ελληνικός λαός πρώτα απ' όλα, όχι μόνο οι ηγέτες του. Αυτό που με ενοχλεί αφάνταστα είναι ότι όλες αυτές οι αποφάσεις, στρατηγέ μου, λαμβάνονται ερήμην του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι πάντα πληρώνουν τα σπασμένα αυτών των αποφάσεων. Μα γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κύριε Μαργάτε, ο ελληνικός λαός επιλέγει τους εκπροσώπους του. Το θέμα είναι εάν και κατά πόσον εκτελούν το καθήκον τους αυτοί οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Εμείς έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό την εντολή, μας έκανε την τιμή να μας δώσει εντολή να τον εκπροσωπήσουμε, ενώ για τη Χρυσή Αυγή, και στο Εθνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι δεν πρόκειται να μην τιμήσουμε αυτή την τιμή και την αποστολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Να πούμε... Και μας βλέπετε ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι αντιδρούμε και άμεσα μάλιστα. Δεν περιμένουμε να περάσει 1,5 χρόνος και μετά να αντιδράσουμε. Αντιδρούμε άμεσα. Όταν πληροφορούμαστε κάτι το οποίο στρέφεται κατά της εθνικής κυριαρχίας, κατά των συμφερόντων της πατρίδος, αντιδρούμε άμεσα και αποφασιστικά. Στο βαθμό βεβαίως που μας επιτρέπει η ιδιότητά μας να το κάνουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσουμε. Και όχι μόνο εμείς, και οι υπόλοιποι. Έτσι. Οι υπόλοιποι συναδελφοί μας των άλλων κομμάτων δυστυχώς δεν το κάνουν, δεν το κάνουν στο βαθμό και με τον τρόπο που πρέπει να το κάνουν. Μάλιστα. Να πούμε κυρίες και κύριοι πάντα ότι μιλάμε με τον αντιστράτηγο, εν αποστρατεία, στρατηγό, Γεώργιο Επιτίδιο, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής. Ευρωβουλευτά μου, σήμερα δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Σαν σήμερα, διαβάζω, υπογράφεται στη Λοζάνη η σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης. Από τότε, το 1923 όλα αυτά, μέχρι σήμερα, βλέπετε ποιος καταπατεί τη συνθήκη και τις συνθήκες. Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Όταν για πρώτη φορά πριν από λίγο καιρό βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εγώ θέλω να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης, έπρεπε... Να του το θυμίσουνε. Να του το θυμίσουνε. Και να πει ότι αν εσύ το θέλεις μία φορά, εγώ το θέλω δύο. Έτσι. Η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία επευλήθη μετά από μια στρατιωτική ήττα της Ελλάδος, λοιπόν, είναι δυσμενής για την Ελλάδα. Έχουμε εδώ στην Ανατολική Θράκη και τα νησιά που προανέφερα στην Τουρκία και, μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης είναι περίπου 3.000 και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης είναι 123. Λοιπόν, πολύ σωστά να αναθεωρήσουμε, να φύγουν όλοι αυτοί, να κρατήσουμε λοιπόν και εμείς 3.000 μόνο μουσουλμάνους και όλους τους άλλους πάρτε τους στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε το πρόγκρομ. Αλλά δεν το λέμε. Βεβαίως. Που έγινε το τελευταίο το 65, το 1965. Το λέω αυτό γιατί είχα συμμαθητές εγώ στο σχολείο, στο δημοτικό τότε που ήρθανε. Κύματα ολόκληρα τότε, το τελευταία φουρνιά που τους διώξανε το 65. Αλλά δεν έχει μιλήσει κανένας από τότε. Και στα γεγονότα που έγιναν στη Σμύρνη... Σε κληρίσανε τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, όλα αυτά. Οι Τούρκοι έτσι κάνουν. Και όταν δεν αντιμετωπίζουν δυναμική αντίδραση, τότε συνεχίζουν. Γιατί αν τότε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, και εγώ το θυμάμαι αυτό, μικρός ήμουνα και θυμάμαι παιδιά που ήρθαν ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Λοιπόν, είχα και εγώ σημαστά στο δημοτικό. Εάν το ελληνικό κράτος έλεγε τι έγινε, πόσους διώξατε
διώξαμε τόσους. Πολύ ωραία. Ποιοι? Μαζέψτε τα κι εσείς και φύγετε. Ποιοι στη Δυτική Θράκη λένε ότι είμαστε Τούρκοι, τόσοι ορίστε. Φύγετε για να εξισορροπήσουμε τον πληθυσμό. Έτσι. Δεν το έκαναν αυτό. Όχι βέβαια. Ή ακούμε περισσότερο. Και σήμερα τι ακούμε. Σήμερα τι ακούμε, στρατηγέ μου. Θα σας επιβάλλω φόρους για να δώσω στους Έλληνες που διώχθησαν την Κωνσταντινούπολη. Σήμερα τι ακούμε σήμερα. Σήμερα, στρατηγέ μου, στην Κομωτινή τι ακούμε. Για τουρκική μειονότητα λένε. Και μάλιστα ήταν και χθες από ό,τι άκουσα εγώ στις εκδηλώσεις και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο μουσουλμάνος εκεί, και άκουγε αυτά που άκουγε. Ναι, ο πολιτικατισμός αυτό δυστυχώς έχει σαν συνέπεια. Αντί να πούμε ότι τι σημαίνει προξενείο Κωνσταντινούπολεως. Τώρα υπάρχει προξενείο της Ελλάδος στην Αδριανούπολη, όχι, να μην υπάρξει προξενείο και στην Κωνσταντινούπολη, στην Κομωτινή. Άλλωστε, γιατί να έχουμε προξενείο. Ένα προξενικό γραφείο προβλέπει η συνθήκη να υπάρχει. Και εμείς ανεχθήκαμε. Και ξέρουμε πολύ καλά τι δουλειές κάνουν εκεί πάνω. Και ο επικυρίαρχος της περιοχής. Έτσι, και ξέρουμε, στρατηγέ μου, ότι πολύ καλά τι δουλειές κάνουν εκεί πάνω το προξενείο τους. Βεβαίως. Βεβαίως το ξέρουμε. Και δυστυχώς το ανεχόμαστε. Αυτό είναι το άσχημο. Και λαμπρούς, αν θέλετε, στρατιωτικούς, όπως το παράδειγμα του Σάββατου Καλεντερίδη, τους αποστέλνουμε στην Πειρά. Να μην πω και τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει, αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν όταν με την βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του λαού ο Λαϊκός Συνδεσμός Χρυσή Αυγή κατορθώσει να επιτελέσει το καθήκον και την αποστολή που του έχει αναθέσει η ιστορία. Να κυβερνήσει λοιπόν για να σώσει την Ελλάδα. Μέχρι τότε θα έχουμε τέτοιου είδους παρενέργειες. Εμείς θέλουμε προς το παρόν, στρατηγέ μου, τη φωνή σας και τη διαμαρτυρία σας. Εκεί στην Ευρώπη που είσαστε, μην τους αφήνετε σε κλωρό κλαρί. Να είστε βέβαιος ότι αυτό συμβαίνει και θα εξακολουθήσει να συμβαίνει, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, εμείς έχουμε άμεση συνέστηση της αποστολής που έχουμε και το τι περιμένει από εμάς ο ελληνικός λαός, και αυτοί οι οποίοι μας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν μας έχουν ψηφίσει, αλλά είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν και με τις θέσεις μας, αλλά και με την δραστηριότητα που αναπτύσσουμε. Μην περιμένετε ότι δεν θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Θέλω βεβαίως σε κάθε περίπτωση να με ενημερώσετε τι θα γίνει με τις ερωτήσεις που έχετε υποβάλει αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο εκεί της Ευρώπης αναφορικά με όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα μας και βεβαίως για τις προκλήσεις αφενός μεν των Τούρκων, αφετέρου βεβαίως της Μάλτας. Το θέμα της ερώτησης που υποβάλατε. Πώς τώρα, για ποιο λόγο τώρα αυτό το χρονικό timing δήλωσε ότι αναγνωρίζει τα Σκόπια σαν Μακεδονία? Κοιτάξτε, πολύ υπουλό χτύπημα. Κάνουμε ερωτήσεις σοβαρές. Ας σας πω μία που έχει και σχέση με την επικαιρότητα. Είχα ερωτήσει, μάλλον είχα θέσει το θέμα με μορφή ερωτήσεως στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή, σχετικά με τους διωγμούς και την απαράδεκτη συμπεριφορά που υφίστανται οι μοναχοί της Μονής σε Σφιγμένο. Απάντηση δεν έλαβα και η απάντηση ήρθε με την απόφαση του δικαστηρίου που ξέρετε, η οποία ουσιαστικά καρατομεί όλους αυτούς τους αγνούς αγωνιστές της πίστεως και της πατρίδος. Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσον θα πάρουμε απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Είμαστε όμως έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα και να συνεχίσουμε έτσι όπως πρέπει να συνεχίζουμε. Οι προκλήσεις της Τουρκίας είναι πολλές. Επαναλαμβάνω, τους έχουμε δώσει το δικαίωμα να μας αντιμετωπίσουν έτσι. Βλέπετε και άλλο ένα θέμα πρόσφατο με τον τρόπο που αντέδρασε η Τουρκία με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους 8 Τούρκους στρατιώτες. Βεβαίως. Ένα θέμα το οποίο από νομικής απόψεως ήταν πολύ και είναι πολύ εύκολο και προφανές. Πώς να το σχολιάσει τώρα, να σας πω κάτι, έχει καταντήσει και ανέκδοτο αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, πώς να το σχολιάσει κανείς και πώς να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν, όταν είπε ότι εμένα μου είχαν διαβεβαιώσει ότι σε 20 μέρες θα τελειώσει, λέει, το θέμα. Λοιπόν, τι να συζητήσει κανείς, στρατηγέ μου, τι να πει κανείς τώρα για αυτά τα θέματα. Πολύ, πολύ σωστά το επισημάνατε αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δηλαδή είμαστε τόσο ανεκτικοί και τόσο δουλοπρεπείς απέναντι στην Τουρκία, που στο τέλος σου λέει, εσύ κύριε μου είπες αυτά, τώρα λες άλλα, τώρα θες να κάνεις τον άγριο. Καταλάβατε λοιπόν ότι δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω αυτά τα πράγματα. Μέχρι ότου βεβαίως να φανεί ότι εκ των πραγμάτων, γιατί μην νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ήθελε να τους δώσει πίσω. Ήθελε οπωσδήποτε να τους δώσει στην Τουρκία. Όμως, λόγω της αντιδράσεως η οποία προκλήθηκε και μάλιστα είχαμε εναντιωθεί και εμείς σε αυτή την πρόθεση της ελληνικής κυβερνήσεως να εκδώσει τους ανθρώπους αυτούς και υπολογίζοντας προφανώς όχι μόνο το πολιτικό κόστος αλλά και τη διεθνή κατακραυγή, άφησε ελεύθερο τον Άριο Πάγο να ενεργήσει έτσι όπως έπρεπε να ενεργήσει. Και βλέπουμε λοιπόν πώς ενεργεί η ελληνική δικαιοσύνη όταν αισθάνεται ότι είναι ανεξάρτητη και όταν κυρίως της επιτρέπουν να ενεργεί ως ανεξάρτητη. Κάτι το οποίο βέβαια γνωρίζετε και εσείς και όλος ο ελληνικός λαός δεν συνέβη με την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αφήνουμε την δικαιοσύνη ανεξάρτητη, παίρνει σωστή απόφαση. Την χειραγωγούμε, παίρνει ασφαλμένη απόφαση. Στρατηγέ μου, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή. Πάρα πολλά τα θέματα, πάρα πολλά τα προβλήματα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε, που κουβεντιάζουμε, είναι ένας κόκκος άμμου προς τη σωστή κατεύθυνση. Βάζουμε το λιθαράκι μας, εν πάση περιπτώσει, ακούγοντας βεβαίως αλήθειες. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Να ακούμε τις αλήθειες. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Μαρκάτε και συνεχίστε με αυτή τη διάθεση, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, να ενημερώνετε με αλήθειες ο κόσμος, διότι και εμείς τις λέμε τις αλήθειες, αλλά και εσείς δεν έχετε κανένα δισταγμό, κανένα ενδιασμό τις αλήθειες αυτές να τις παρουσιάσετε στον κόσμο. Γιατί πρέπει να ισχύει αυτό που είπε και ο εθνικός ποιητής. Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικών ό,τι είναι αληθές. Εσείς εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα που έχετε, εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία την οποία επιτελείτε και ενημερώστε σωστά τον ελληνικό λαό, τουλάχιστον να ξέρει, για να μην έχει το άλοθη ότι εγώ δεν ήξερα. Όσοι κυρίες και κύριοι γνωρίζατε ποια είναι η αλήθεια και εσείς αποφασίσατε να επιλέξετε, να ψηφίσετε πάλι αυτούς οι οποίοι σας έφεραν σε αυτό το σημείο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν έχετε δικαίωμα να διαμαρτυρέστε. Και δεν έχετε δικαίωμα να λέτε ότι δεν γνωρίζατε. Γνωρίζατε. Διότι ο κύριος Μαρκάτος και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του, τιμώντας το λειτουργήμα που επιτελούν, ενημερώνουν με την αλήθεια τον ελληνικό λαό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρκάτε. Καλή συνέχεια. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβη μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά τον στρατηγό, τον εναποστρατεία στρατηγό Γεώργιο Επιτίδιο, ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος ήταν στην εκπομπή μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς